Λοιπόν, γεια σας φίλοι μου. Σε αυτό το βίντεο θα ήθελα να σας μιλήσω περιληπτικά για ένα θέμα της αναβάθμισης και των μαθημάτων που έχουμε να παίξουμε αναλόγως στις πυκνότητες συνείδησης που έχουμε σαν όντα. Η πυκνότητα συνείδησης δεν είναι τίποτα άλλο παρά πόσο φως μπορεί να χωρέσει, πόσο ψυχή μπορεί να γειώσει ένας φορέας που υπάρχει σε κάθε πλανήτη. Από το ελάχιστο, θα λέγαμε, κύτταρο, το ελάχιστο θα λέγαμε άτομο ίσως, μέχρι αυτό το πολυσύνθετο ον που λέμε ανθρώπινος οργανισμός. Μέσα λοιπόν στο ανθρωποειδές κατασκεύασμα, κάθε φορά που μπαίνει παραπάνω, θα λέγαμε, ψυχή, μεταβάλλεται. Ένα κομμάτι, θα λέγαμε, της ψυχής που είναι γειωμένο μαζί με αυτό που λέμε γη, είναι αυτό το πράγμα που ονομάζουμε DNA. Και συνεχόμενα αναλόγως στην ψυχική μας ικανότητα, η έκφραση του DNA αλλάζει συνεχόμενα και έτσι δημιουργούμε ανάλογα σώματα πάνω στο φλοιό της γης, ανάλογες ιδιότητες και όλα αυτά τα διαφορετικά πράγματα που λέμε. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν λοιπόν όντα που έχουν ελάχιστη πυκνότητα φωτός μέσα τους, με την έννοια ότι δεν έχουν πολλές ιδιότητες και ανήκουν στο πεδίο, τα λέγαμε, της αίσθησης. Και εκεί πέρα βρίσκονται τα όντα του περιοδικού μας πίνακα. Όλα αυτά τα στοιχεία που βλέπετε που δημιουργούν τον περιοδικό πίνακα και από εκεί συνεχόμενα δημιουργούνται ενώσεις, ομάδες και δημιουργούν σύνθετους άλλους οργανισμούς. Αυτά έχουν μόνο την ικανότητα της αίσθησης. Δηλαδή αισθάνονται, γι' αυτό και μπορούν πολλές φορές να πάνε και να δημιουργήσουν αυτές τις συνθέσεις τις οποίες βλέπουμε. Ακολουθούν μια μηχανικότητα, μεγάλη μηχανικότητα. Η ελεύθερη βούληση για αυτά δεν υπάρχει καθόλου. Προχωράμε στο επόμενο επίπεδο, πυκνότητα συνείδησης, της δεύτερης κατηγορίας. Εκεί ξεκινάμε και μπαίνουμε από τα ορυκτά που ήμασταν πριν, θα λέγαμε, στα φυτά και ίσως στις πρώτες αρχές του ζωικού βασιλείου. Αυτό τι καταλαβαίνουμε σαν δεύτερη πυκνότητα συνείδησης, ότι έχουν την αίσθηση και την αντίληψη. Αντιλαμβάνονται ορισμένα πράγματα τα οποία μέσα τους δημιουργούν κάποιο είδος επεξεργασίας και έτσι τους δίνει την ικανότητα να μπορούν να αντιδράσουν, θα λέγαμε, διαφορετικά. Δημιουργούν μια παραπάνω αποκοπή, θα λέγαμε, και έτσι αυτό το πράγμα τους κάνει να έχουν αυτά τα πράγματα που λέτε ομαδικές ψυχές. Γιατί δημιουργούνται ομάδες σαν ομαδικές ψυχές, οι ψυχές έχουν συγκεκριμένες ιδιότητες, δίνουν συγκεκριμένες λειτουργίες, παράλληλα αυτά λειτουργεί μια μηχανικότητα πάνω σε αυτά. Η ελεύθερη βούληση ακόμα δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου. Στα ανώτερα τμήματα αυτής της τεράστιου, θα λέγαμε, βασιλείου, υπάρχουν, θα λέγαμε, πιο ανεπτυγμένα, θα λέγαμε, όντα, αυτά που λέμε ζώα, καμία φορά, που εκείνα έχουν κάποιο είδους αντιληπτικότητας παραπάνω από τα προηγούμενα. Στην τρίτη πυκνότητα συνείδησης, ακόμα είμαστε σε μια ζωώδη κατάσταση, είναι του ανθρωποειδούς. Στην τρίτη πυκνότητα συνείδησης, φίλοι μου, έχει τέτοιο φως, τα λέγαμε, μέσα μας, ο οργανισμός, ο οποίος μας δίνει συγκεκριμένες λειτουργίες. Σε εκείνα τα επίπεδα ανήκουν τα κατώτερα είδη, όπως είπαμε, αυτά τα που λέμε πίθηκοι, γορίλες και όλα αυτά τα είδη τα οποία έχουν σε εισαγωγικά ανήκουν σε μια επεξέλιξη ανθρώπινη και σε ορισμένα πειράματα που κάνανε στο πρωταρχικό άνθρωπο είδες. Και επίσης αυτά αντιλαμβάνονται την αίσθηση, θα λέγαμε, της έννοιας της μνήμης, της έννοιας ξεχωρίζουν να δημιουργούν αυτό τη συγκροτημένη, θα λέγαμε, λίγο-λίγο έννοια της λογικής του εαυτού τους. Ξεκινάνε και μπαίνουν στην αυτοσυνειδησία. Βέβαια, σας είπα ότι αυτά τα όντα ξεκινάνε από αυτά που λέμε πίθηκοι γορίλες και φτάνουν στην έννοια του χαμηλότερου τύπου ανθρώπων. Αυτοί οι χαμηλότεροι τύπου άνθρωποι, φίλοι μου, ασχολούνται τόσο καιρό πάνω εδώ στη γη με την έννοια μόνο της μνήμης του εγώ. Είναι η ψυχή μέσα σε λύθη εκείνη την ώρα. Η ψυχή δεν έχει εκφραστεί τελείως εκείνη την ώρα, αυτό που λέμε ανθρώπινη ψυχή. Πιο πολύ εκφράζεται μια ζωική φύσεως ψυχή και μια μηχανικότητα. Καταλαβαίνετε ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού ακόμα ανήκει σε αυτό το πράγμα που λέμε στην τρίτη πυκνότητα συνείδησης. Το 2000,
12, θα λέγαμε, ήταν η μεγάλη πύλη που ένα μεγάλο, θα λέγαμε, πλέον ποσοστό ανθρώπου πέρασε στην τέταρτη πυκνότητα συνείδησης και πλέον ονοματιστήκαμε σαν όντα της τέταρτης πυκνότητας συνείδησης. Παρ' όλα αυτά όμως, οι φίλοι που είναι στην τρίτη πυκνότητα συνείδησης δεν έχουν ακόμα φτιάξει τη συνειδητή επιλογή. Έχουν την έννοια της ατομικότητας, αυτή την γκάμα που είναι, αυτή την έννοια του εγώ, αυτή την έννοια βέβαια της μηχανικότητας, τους λείπει όμως η συνειδητή επιλογή. Αυτοί που καταφέρνουν και έχουν συνειδητή επιλογή περνάνε στην τέταρτη πυκνότητα συνείδησης που έχει περάσει ένα μεγάλο κομμάτι, όπως είπαμε, έτσι από το 2012 και ξεκινάμε την πορεία μας τώρα στα μαθήματα της τέταρτης πυκνότητας συνείδησης που δεν είναι τίποτα άλλο παρά να μάθουμε τη συνειδητή επιλογή. Αυτά τα όντα που έχουν τρίτη πυκνότητα συνείδησης μέσα τους, φίλοι μου, ακόμα δεν θέλουν ή δεν μπορούν, ας το πούμε έτσι καλύτερα, ψυχικά δεν τους ενδιαφέρει να μάθουν, δεν είναι το μάθημά τους να μάθουν τη συνειδητή επιλογή. Αυτά τα όντα, όπως θα πούμε παρακάτω, τα χρησιμοποιούν, θα λέγαμε, της αρνητικής φύσεως, θα λέγαμε, ή της εγωικής φύσεως τέταρτης πυκνότητας άνθρωποι. Με την έννοια του ανθρωποειδούς, όταν μπαίνουμε στην τέταρτη πυκνότητα, φίλοι μου, ξεκινάνε λοιπόν και άλλες λειτουργίες και άλλες αισθήσεις. Εκτός από την αίσθηση, είπαμε, την αντίληψη, την αυτοσυνείδηση, ξεκινάμε και έχουμε ένα είδος συνειδητής επιλογής. Δηλαδή βλέπουμε, αρχίζουμε και αντιλαμβανόμαστε παραπάνω την ενέργεια και δεν ζούμε κολλημένοι στο παρελθόν, αλλά όπως είπαμε μπαίνουμε σε μια κατανόηση του χωροχρόνου καλύτερα. Βλέπετε οι καταστάσεις της πρώτης και της δεύτερης, τα λέγαμε πυκνότητας συνείδησης, ανήκουν στην πρώτη και στην δεύτερη διάσταση. Μετά, από την ώρα που μπαίνουμε σε ένα κομμάτι δεύτερης και τρίτης διάστασης, δημιουργείται αυτό το 3D. Η τέταρτη πυκνότητα συνείδησης υπάρχει ακόμα μέσα στις τέσσερις, θα λέγαμε, καταστάσεις, τις τρεις που είναι ύψος, πλάτος, μήκος και η τέταρτη που είναι του χρόνου. Οπότε, από τη στιγμή που δημιουργούν μνήμη τα όντα της τρίτης πυκνότητας, οι άνθρωποι, δηλαδή τα ανθρωποειδή, ή να μην λέμε άνθρωποι, γιατί έχουν φτιάξει την ανθρώπινη ψυχή όλοι, λοιπόν, απλά μοιάζουν με ανθρώπους, γιατί η ψυχή τους δεν εκφράζεται ολικά η ανθρώπινη. Έτσι λοιπόν τι γίνεται, βλέπουμε γύρω-γύρω μερικούς ανθρώπους να μην τους νοιάζει τίποτα, να μην έχουν καθόλου, θα λέγαμε, συνέστηση, να μην έχουν καθόλου ένωση, να είναι στον κόσμο τους ατομικά, να μην ξέρουν τι είναι το καλό και τι είναι το κακό. Αυτοί οι άνθρωποι είναι, θα λέγαμε, ανακυκλώσιμοι, όπως τα ζώα που χρησιμοποιούν της ανώτερης φύσεως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Γι' αυτό βλέπετε καμιά φορά πως παρακινούν το χαζό που λέμε εμείς, έτσι, αυτό να που εκμεταλλεύονται τόσο καιρό σε αυτές τις κοινές διαστάσεις που ζούμε ή αρνητικού τύπου τέταρτης πυκνότητας. Όταν λέω αρνητικού τύπου τέταρτης πυκνότητας φωτός μέσα μας, φίλοι μου, τι εννοούμε. Στην τέταρτη πυκνότητα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες πιο συνειδητά. Ενώ υπάρχει παντού η διπολικότητα, πλέον γίνεται πιο συνειδητά. Είναι αγάπη προς τον εαυτό, το οποίο ο οποίος αυτός δρόμος είναι ένας δρόμος γεμάτο μοναχικότητα, βία, θύμα, θύτης, με την έννοια ότι παίρνω τη δύναμη από τους άλλους, κοιτάω να τους εκμεταλλευτώ, να φροντίσω τον εαυτό μου τόσο πολύ που το περιβάλλον μου, τους φίλους μου, το οτιδήποτε το χρησιμοποιώ μόνο και μόνο για να έλθω χωρίς να με νοιάζει καθόλου το δικό τους, θα λέγαμε, επίπεδο, η δική τους εξέλιξη. Πολλές φορές βλέπετε το κάνουμε με τα ζώα, το κάνουν με τη φύση, το κάνουν με τα δέντρα εδώ πέρα που κάψανε, το κάνουν με 1000 πράγματα, το κάνουν με τους ανθρώπους τους ίδιους, τους βλέπουν όλους σαν ένα πείραμα, σαν τροφή δική τους για να αναβαθμιστούν και να φτάσουν στους στόχους τους. Αυτή είναι, θα λέγαμε, φίλοι μου, η εγωική τέταρτη πυκνότητα συνείδησης, αγάπη προς τον εαυτό. Αγάπη προς τον εαυτό δεν σημαίνει τίποτα άλλο παρά αυτός ο δρόμος εξελικτικά αναβαθμίζει εμένα και επειδή ανήκω στο σύνολο, αναβαθμίζω εγώ και το σύνολο. Θα τα πούμε στην πέμπτη πυκνότητα συνείδησης αυτά τα πράγματα. Απλά θέλω να σας πω εκείνη η νοοτροπία πως αφήνεται να υπάρξει σαν δρόμος. Από την άλλη πλευρά, φίλοι μου, είναι τα όντα της αγάπης προς τους άλλους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τους αρέσει να αφήνει τον εαυτό του, τα λέγαμε, μέχρι να έρθει μια ισορροπία μαζί με τον άλλο κόσμο. Αφήνει τον εαυτό τους δηλαδή να δουλεύει με εκείνη την κατάσταση, ώστε όλοι μαζί να βιώσουν αυτό το πράγμα που λέμε σταθερή κατάσταση.
Η αγάπη προς τους άλλους σημαίνει ότι δεν μπορώ εγώ να κάτσω να κοιτάξω τον εαυτό μου αν δεν φτιάξω πρώτα τους ανθρώπους που μοιραζόμαστε κοινή πραγματικότητα. Τη σχέση μου, την οικογένειά μου, τους φίλους μου, την Ελλάδα, τον κόσμο, τη γη, τα πάντα. Υπάρχει μια ένωση μεγαλύτερη, μια συνέστηση μεγαλύτερη, με την έννοια ότι ήδη εγώ βλέπω τον εαυτό μου σαν στο σύνολο. Οπότε δημιουργώντας το σύνολο, φτιάχνοντας το σύνολο, φτιάχνω τον εαυτό μου. Φτιάχνοντας το σύνολο, φτιάχνω τον εαυτό μου. Ενώ οι άλλοι λέγανε φτιάχνω τον εαυτό μου και μέσα από τον εαυτό μου φτιάχνει το σύνολο. Βλέπετε, αυτές οι δύο κατηγορίες, πάλι φίλοι μου, ανήκουν στην ιδέα του θήτη θύματος όταν δεν έχουν φτάσει στην πέμπτη συνείδηση, στην πέμπτη κατάσταση συνειδησιακής πυκνότητας. Αυτές οι δύο κατηγορίες είναι το μάθημα τώρα των καιρών που θα πρέπει να αποφασίσει ο καθένας. Γιατί λίγο-λίγο αυτά τα δύο, όπως φαίνεται ήδη στα μάτια σας, αρχίζουν τρομερά και γίνονται εμφανίσιμα πλέον. Βλέπετε τον άλλον και λέτε: εγώ τι σχέση έχω με σένα. Βλέπετε τη συνέντευξη και λένε: πώς μπορείς και το κάνεις, πώς μπορείς και μιλάς έτσι, πώς μπορείς και κάνεις αυτό. Σας φαίνεται τόσο ξένοι ένας από τον άλλον, γιατί οι ενέργειες χωρίζουν. Ή για να το πω καλύτερα, εσείς αυξάνετε την αντίληψή σας. Οπότε γίνεστε πιο συνειδητοί ο καθένας στον δρόμο του. Και επειδή οι δρόμοι ανοίγουν σε αυτή τη διάσταση, σε αυτό το μάθημα που παίρνει αυτή τη στιγμή η ανθρωπότητα, θα δείτε εξωφρενικά πράγματα που συμβαίναν πάντοτε, απλά τώρα έχετε πολλωθεί σε μία από τις δύο, θα λέγαμε, κατηγορίες της τέταρτης πυκνότητας συνείδησης. Βλέπετε, εσείς προσπαθήσετε να βοηθήσετε και τους ανθρώπους της τρίτης πυκνότητας συνείδησης, όμως οι άλλοι τους εκμεταλλεύονται. Εσείς πάτε να τους προστατεύσετε, όμως οι άλλοι τους ανακυκλώνουν και τους θέλουν για καύσιμη ύλη. Εσείς τρέχετε να φέρετε την ισότητα που υποτίθεται δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, γιατί είναι άνισα τα πράγματα και πάντα πρέπει να υπάρχει μια ιεραρχία. Ίσοι είμαστε ως προς τους νόμους του Θεού. Και απ' την άλλη, οι άλλοι αφήνουν την ισότητα, κοιτάνε παραπάνω την ιεραρχία, εκμεταλλεύονται τις ικανότητες και πατάνε πάνω επί πτωμάτων, θα λέγαμε. Και τα δύο, φίλοι μου, αυτά τα πράγματα διαφοροποιημένα είναι λάθος. Σε εισαγωγικά, που από την πέμπτη πυκνότητα συνείδησης. Υπάρχουν ελάχιστοι άνθρωποι που λειτουργούν πάνω στην κατάσταση της ένωσης των αντιθέτων, της ουδετεροποίησης μέσα τους των πραγμάτων, ασχέτως αν πρέπει εδώ πέρα, στην κατάσταση αυτή που ζει τώρα σε φαινομενικό μάθημα ανθρωπότητα, να επιλέγουν, θα λέγαμε, προς το ποιο σημείο πρέπει να πάνε. Αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν πολύ καλά πότε χρειάζεται να κοιτάξεις τον εαυτό σου, πότε χρειάζεται να προσφέρεις τον άλλον, πότε χρειάζεται να ξέρεις ο άλλος ότι είναι αυτονομών, πότε χρειάζεται να συνεργαστείς, πότε δουλεύει ο συγχρονισμός, και αυτό το πράγμα λέγεται σοφία. Η πέμπτη, θα λέγαμε, κατάσταση, εκείνη του ανθρωποειδούς, μας επιτρέπει πλέον να είμαστε πιο ολικοί, θα λέγαμε, άνθρωποι, μέχρι που στο τέλος να φτάσουμε στην έκτη πυκνότητα συνείδησης και να έχουμε στο μεγαλύτερο, στη μεγαλύτερη έκφραση του ανθρώπου αγγέλου πάνω στη γη. Θέλω λοιπόν, φίλοι μου, να καταλάβετε ότι η πέμπτη και η έκτη πυκνότητα συνείδησης, θα λέγαμε, ένα δικό τους φάσμα. Η τέταρτη πυκνότητα συνείδησης είναι ένα μόνο τους εισαγωγικά φάσμα που παίζονται παράλληλες πραγματικότητες και αντιπροσωπεύονται στα αστρικά, θα λέγαμε, πεδία. Και η τρίτη πυκνότητα συνείδησης του ανθρώπου, το εγώ, μαζί με τα φυτά, θα λέγαμε, το 3D, το αποκομμένο. Οι πρώτες και οι δεύτερες πυκνότητες συνείδησης είναι ένα δικό τους φάσμα και δουλεύουν πάνω στα πιο κατά εμάς, όπως βλέπουμε εδώ πέρα έτσι, τις πυκνότητες ενεργειακά, θα λέγαμε, εσωτερικά, θα λέγαμε, τμήματα. Βλέπετε, χωρίζονται σε φάσματα αναλόγως στις δονήσεις που παίζουν κάθε φορά, έτσι, γιατί εκφράζονται σε διαφορετικές πραγματικότητες. Γι' αυτό και είναι αόρατα τα φάσματα ανάλογα το ένα με το άλλο, το πώς λειτουργούν. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, αυτούς τους καιρούς θέλω να σας δώσω μια γενική εικόνα της κοσμικής ματιάς για να καταλάβετε ότι πολλοί από εμάς είμαστε σε μια κατάσταση τώρα να πάρουμε το δικό μας μάθημα. Πριν διαφοροποιηθούν και φύγει τουλάχιστον ολικά η ανθρωπότητα στην τέταρτη πυκνότητα ολικά, τα όντα της τρίτης πυκνότητας, όπως βλέπετε πολλές φορές, οι παππούδες μας, οι παλιές γενιές, αυτοί που δεν τους νοιάζει τίποτα, αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν καθόλου εξέλιξη, τελείως ολιστές στην επιβίωση, όλα αυτά τα πράγματα θα τα εκμεταλλεύονται οι αρνητικοί της τέταρτης πυκνότητας. Θα τα εκμεταλλεύονται για τους εγωικούς δικούς σκοπούς. Βέβαια, η κατάσταση της ένωσης έχει ότι δημιουργεί δύναμη κάθε φορά και ανήκει στη θετική ενέργεια.
Γι' αυτό και πάντοτε θα δείτε όλες οι κλίκες εισαγωγικά που κάνουν οι εγωιστές, ήταν σε κόμματα, αλλοφαγώνονται, γιατί έχουν μια ιεραρχία που ένας περιμένει πρώτα πέσει ο άλλος για να πάρει τη θέση. Βλέπετε τι γίνεται στα κόμματα, βλέπετε τι γίνεται παγκοσμίως, βλέπετε πώς πάνε μεταξύ τους, τα λέγαμε αυτοί που λέτε οι Ιλουμινάτι, Καμπάλ, πώς δημιουργούν συνέχεια πολέμους μεταξύ τους, γιατί έτσι είναι η φύση της αγάπης προς τον εαυτό. Είναι ένας δύσκολος δρόμος που αν δεν καταφέρει ο άνθρωπος να φτάσει στην πέμπτη πυκνότητα συνείδησης, δεν μπορεί αυτόν τον δρόμο να τον διαβεί τελείως, γιατί οδηγεί στην αποκοπή. Οπότε σε ένα διάστημα και αυτοί οι άνθρωποι της δικής του εξελικτικής πορείας, στο να μάθουν τη φαινομενική δύναμη μέσα στο θήτη και το θύμα, τη φαινομενική εξουσία, γι' αυτό λέγεται και εξουσία και δεν είναι ουσία, μέσα από εκεί πέρα έρχεται η ώρα που να κάνουν να μεταπηδήσουν, θα λέγαμε συνειδητά, ή λόγω κάρματος ή κατά επιλογή λοιπόν, που στο να μάθουν τη θετική όψη από το νόμισμα. Απ' την άλλη λοιπόν, μετά θα ξαναέρθουν στη μέση και τότε θα ανέβουν και θα αρχίζει να μεταβάλλεται μέσα τους η πυκνότητα φωτός στην πέμπτη. Αυτά τα πράγματα λοιπόν, φίλοι μου, συμβαίνουν άμα θέλουμε να τα δούμε ψυχικά, σαν ψυχικά μαθήματα αυτό το καιρό στη γη. Βέβαια, τα ψυχικά μαθήματα και οι ενέργειες εδώ πέρα εκφράζονται στα κατώτερα σώματά μας, που λειτουργούν στην ανακύκλωση, στη βία, στη συχνότητα όλων αυτών των πραγμάτων, στην πολικότητα, σαν αυτά τα σενάρια που βλέπετε, με καταστροφές, με το ένα, με το άλλο. Θέλω λοιπόν από εσάς τι? Να ξεκινήσετε και να βλέπετε ότι ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του μάθημα. Ότι μερικά πράγματα πρέπει να συμβαίνουν έτσι, γιατί έτσι είναι οι καταστάσεις τώρα των αλλαγών. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι λοιπόν που μπορούσε να κάνει η γη και αρχίζει και μπαίνει στη διαδικασία αυτή. Οι τρίτης πυκνότητας άνθρωποι θα ξεκινήσουν σιγά σιγά να εξαφανίζονται. Οι τέταρτης πυκνότητας, αναλόγως που θα είστε εσείς, θα διαλέξετε δύο συγκεκριμένα μέλλοντα, θα λέγαμε. Το ένα μέλλον θα είναι μέσα από αυτό το πράγμα που θα έχουμε τις άσχημες δονήσεις τις οποίες εκφραζόμαστε καθώς είμαστε όλοι στην αγάπη για τον εαυτό μας. Βλέπετε, οι περισσότεροι άνθρωποι ακόμα είναι στην αγάπη για τον εαυτό τους. Οι άλλοι, πιο λίγοι, είναι στην αγάπη προς τους άλλους. Θα λέγαμε ότι οι δονήσεις είναι έτσι. Η αγάπη προς τον εαυτό, η αγάπη προς τους άλλους. Όμως αυτά ανοίγουν και τα δύο στην τέταρτη πυκνότητα συνείδησης. Εδώ πέρα, αν διαλέξουμε κάποιος άνθρωπος να παίξει αυτή την παράλληλη πραγματικότητα, θα έχει πάρα πολλά πράγματα όπως αυτά που βλέπουμε με τις διάφορες αυτά τα ζόμπι, καταστάσεις μερών ενέργειας, αυτά βαξίνες, πώς το λένε, εμβόλια, όλα αυτά τα πράγματα που σιγά σιγά μειώνουν τον άνθρωπο, έτσι, γιατί ο κάθε κυρίαρχος για να μεγαλώσει την κυριαρχία του πάντοτε θα απομυζεί από τους από κάτω. Στην άλλη δόνηση που είναι πιο ψηλά, οι άνθρωποι που δουλεύουν για την αγάπη προς τους άλλους, έτσι, δουλεύουν ενωτικά. Οπότε δεν θα αφήσουν να γίνονται τόσες πολλές σε εισαγωγικά καταστροφές, τόσο πολύ βία, τόσο πολύ να περάσει ο άλλος, έτσι, τις καταστάσεις αποκοπής και κυριαρχίας και ελέγχου. Οπότε, φίλοι μου, αυτό που θα φύγει πάντοτε, γιατί εδώ μαθαίνεις στην τέταρτη πυκνότητα συνείδησης, τη συνειδητή επιλογή, για να φύγεις τελείως από τη θυματοποίηση. Από τη θυματοποίηση που είτε θήτης είναι είτε θύμα, στην πραγματικότητα είναι δύο θύματα, έτσι, αν το καταλάβουν ενεργειακά το τι συμβαίνει αυτό. Οπότε, φίλοι μου, αυτά τα πράγματα ήθελα να σας πω. Πάρτε εδώ αυτά που σας είπα, βάλτε τα κάτω, δείτε την εικόνα έτσι πιο ολοκληρωμένη και δείτε μέσα από αυτό που συμβαίνει πώς έχετε εσείς που έχετε διαλέξει, έχετε επιλέξει από ψυχής να μάθετε τη συνειδητή επιλογή. Διαλέξτε λοιπόν σε ποια πολικότητα θέλετε να είσαστε. Αφαιθείτε να τη ζήσετε. Κάντε αυτό που λέει η ψυχή σας. Έτσι δεν είναι? Ο καθένας σας αφαιθεί. Δεν λέω ότι είναι σωστό και ότι είναι λάθος. Σας εξήγησα πολλές φορές τι συμβαίνει. Σιγά σιγά όμως βλέπετε πώς αυτές οι δύο πραγματικότητες θα αρχίσουν να φαίνονται διαφορετικά, μέχρι που στο τέλος δεν θα έχουμε κοινή πραγματικότητα. Όσο ο κόσμος φεύγει από την έννοια του φάσματος του 3D και αρχίζει και μπαίνει στην έννοια του φάσματος, ότι εγώ με αυτοσυνείδητον και δημιουργώ τη δική μου πραγματικότητα, τόσο μπαίνουν σε παράλληλες πραγματικότητες από εκεί που ήταν συγχωνευτοί σε μία. Είναι σαν να είχαμε ένα μεγάλο, θα λέγαμε, σκηνή που ήταν δεμένες όλες τις παράλληλες πραγματικότητες, δεμένες έτσι, όπως αυτά που δένουν τα πλοία, και τώρα με την αναβάθμιση οι τρίχες αρχίζουν και ανοίγονται, τα μικρά σκηνάκια λίγο-λίγο-λίγο, και αρχίζει και ανοίγει αυτό το σκηνή και βλέπετε πόσα μικρά σκηνάκια, καμιά δεκαριά υπήρχαν μέσα.
που είναι οι χρονογραμμές που παλιά δίνανε και φτιάχνουν αυτό το μεγάλο το σκηνή, τον κάβο που έδαινε το πλοίο. Τώρα αυτό το σκηνή τι έγινε, έχει ανοίξει και περνάει την αλλαγή που ανοίγουν και οι παρόλες πραγματικότητες κάθε μία είναι ξεχωριστή. Κάθε μία έχει τη δική της αυτοσυνείδητη κατάσταση. Έτσι λοιπόν θέλω να δείτε αυτό το πράγμα που συμβαίνει τώρα. Ανοίγουν αυτά τα πράγματα και βλέπετε ότι ο καθένας με τον άλλον αρχίζει και μπαίνει στη δική του πραγματικότητα και είναι τόσο διαφορετική. Και αυτό που θα ήθελα να σας πω πριν κλείσω είναι φίλοι μου το εξής. Πολλοί άνθρωποι μου λένε σταμάτη τι δουλειά έχω να συγχρονιστώ με αυτά τα πράγματα, τι δουλειά έχω να συγχρονιστώ με εκείνα, τι δουλειά έχω να συγχρονιστώ με εκείνα. Ο συγχρονισμός φίλοι μου ποτέ δεν κάνει λάθος. Η ματιά σας θέλει να είναι όπως βλέπετε την τηλεόραση. Την τηλεόραση τη βλέπετε και κοιτάτε το γυαλί. Πολλές φορές για να καταλάβετε και να νιώσετε το τι περνάει ο άλλος, παίρνει το βίωμα μέσα σας. Αυτό δεν πάει να πει όμως ότι αυτό που συμβαίνει στην τηλεόραση ή στο σκηνικό που μεταδίδεται σε εσάς συμβαίνει και στο δωμάτιό σας. Μπορείτε να το πάρετε στη φαντασία σας. Αυτό δεν σημαίνει ότι συμβαίνει στο δωμάτιό σας. Δεν είναι όπως το έργο και το θρύλο που βγαίνει ένα κοριτσάκι έτσι, με βρεμένα μαλλιά από την τηλεόραση. Δεν υπάρχει αυτό. Μόνο εσείς μπορείτε να το κάνετε αυτό το πράγμα. Οπότε θα τα βλέπετε όλα σαν να υπάρχει μεταξύ σας μια απόσταση. Αυτή η απόσταση, ενώ σας δείχνει αυτό που συμβαίνει, μπορείτε να το κοιτάξετε κατάματα. Δεν θα το αρνηθείτε. Δεν θα πείτε, α, εγώ θέλω να το βλέπω, δεν ανακατεύομαι. Είναι στη δική σας πραγματικότητα. Πηγαίνετε επιστημονικά και κοιτάξτε το. Όχι με υπολικότητα. Η υπολικότητα σας φέρνει τον πόνο και αναγκαστικά το περάσετε και μέσα σας για να το ζήσετε, για να το διτροποιήσετε. Απ' την άλλη όμως, όταν το κοιτάξουμε με φως, με συνείδηση, από τη μεγάλη ματιά που σας λέω εγώ, τότε κοιτάμε το κάθε τι που συμβαίνει γύρω μας. Δεν γυρνάμε το κεφάλι. Έτσι στο τέλος μιας ζωής με 360 μοίρες, θα ξαναπέσουμε πάλι εκεί. Όσο έχετε μοίρες, γυρνάτε και τα αποφεύγετε. Αλλά μόλις κάνετε τον κύκλο, θα δείτε ότι δεν έχετε απάντη πουθενά. Οπότε φίλοι μου, μην πάτε να φύγετε από κάτι. Κοιτάξτε τα κατάματα. Αφαιθείτε. Όμως με την υποστημονική ματιά σας, με τη ματιά σας τη φωτεινή, βάλτε συνείδηση σε αυτό που γίνεται, κοιτάξτε πώς εσείς μπορείτε να αφοληθείτε, πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό για το καλό, αν είναι καλό τον εαυτό σας αναλόγως με τι δουλεύετε, με τι δρόμο δουλεύετε και προσέξτε να μην ταυτίζετε με την έννοια ότι επειδή έγινε εκείνο, σώμα καλά θα γίνει σε εμάς. Οι άνθρωποι που καήκανε ήταν εκείνα τα σύμβολα που σας λένε να μην ξαναγίνει αυτό. Οι γυναίκες που πεθάνουν τα σύμβολα για να μην ξαναγίνει αυτό. Μέσα σας θα βρείτε τη λύση. Δεν κυνηγάτε, δεν γίνεστε με μίσους με τον καθένα που πέσει το θύμα και το θύμα μεταξύ. Μην ταυτίζεστε, γιατί τις περισσότερες φορές ταυτίζεστε με το θύμα. Γιατί νιώθετε θύμα μέσα σας. Νιώθετε τον πόνο και δεν θέλετε τον πόνο, οπότε δεν βλέπετε τον πόνο του θύτη και βλέπετε μόνο τον πόνο του θύματος. Έτσι λοιπόν φίλοι μου, τι κάνουμε, κοιτάμε τα πάντα, μπορεί να συμβούν και σε εμάς. Δεν λέμε σε μένα, θα συμβεί, γιατί ποιος είσαι εσύ. Απλά κοίταξε λοιπόν για να μην είσαι προετοιμασμένος. Εμείς δεν λέμε θα συμβεί, λέμε ό,τι και να συμβεί, εγώ θα είμαι προετοιμασμένος. Πώς προετοιμασμένος? Να μπορώ να κρατάω τη μέγιστη δόνησή μου. Τα υπόλοιπα τα συγχρονίζει το κάρμα μου, η ψυχή μου, αναλόγως τα μαθήματα που παίρνω. Αν θέλετε λοιπόν και φοβάστε ορισμένα πράγματα και ήδη έχετε σε επαφή με αυτή την παράλληλη πραγματικότητα του φόβου για το πώς θα πεθάνετε, αν θα έχετε να φάτε, το οτιδήποτε σημαίνει τώρα, αν θα καείτε, τι θα γίνει με τα εμβόλια. Έρχεστε σε επαφή με αυτό για να κάνετε κάτι. Αλλιώς δεν θα ερχόσασταν σε επαφή με αυτό. Όπως τόσα άλλα πράγματα που τα περνάτε χωρίς να ξέρετε. Και είναι τόσο σκοτεινά, απλά δεν το ξέρετε. Θέλω λοιπόν φίλοι μου από τη στιγμή που δώσατε συνείδηση, είτε λέγεται εμβόλιο, είτε λέγεται πυρκαγιές, είτε λέγεται πολιτική, είτε λέγεται να ψηφίσω, είτε λέγεται ορισμένα πράγματα. Είναι γιατί σας δίνει τη δυνατότητα, όχι να φοβηθείτε και να κλειστείτε, αλλά να δράσετε. Και όσον αφορά τον οραματισμό, φίλοι μου, τι γίνεται, θέλω δράση με οραματισμό. Και όσον αφορά τον οραματισμό, φίλοι μου, τι κάνουμε, δεν λέμε να ξέρεις κάτι. Εγώ θα πάρω τα βουνά, δηλαδή τι. Νίκησε ο Μητσοτάκης, νίκησε το πολίτευμα, νίκησε ο ολοκληρωτισμός, νίκησε και εγώ θα πάρω τα βουνά. Δεν θα πάρετε κανένα βουνό. Απλά να πείτε, ξέρεις κάτι, θα πέσει το πολίτευμα, θα πέσει και φαίνεται, θα αλλάξει ο κόσμος και θα πράτετε ανάλογα με τη δική σας ευθύνη. Δεν λέτε, ξέρεις κάτι, ναι, ok, θα γίνουν όλα χάλια και εγώ θα πάρω τα βουνά. Θα γίνουν όλα χάλια και εγώ θα κρατώ τις κατακόμπες. Θα γίνουν χάλια και εγώ θα κάνω απίσταση. Δεν γίνεται έτσι φίλοι μου. Κάντε σωστό οραματισμό. Δεν θα περάσει. Θα ξεσηκωθεί ο κόσμος. Ξεσηκώνεται ο κόσμος. Ήδη, γιατί εγώ ζω σε αυτή τη δόνηση, κοιτάξτε να μπείτε λοιπόν, να εδραιώσετε μέσα σας τη δόνηση. Γι' αυτό πολλοί θα έρθετε αντιμέτωποι με τους φόβους σας. Γι' αυτό και σημαίνουν αυτά. Θα πρέπει να πάτε σε πόδι και να δείτε από τα 10 πράγματα, 15, δεν μπορεί να είναι τα 10 φιλοκυβερνητικά που κάνω επειδή με συμφέρουν και τα 5. Αχ, μωρέ, εντάξει, meditation και τα υπόλοιπα, τις ακλαμάδες τώρα, τα φαινομενικά. Όχι,
πρέπει τουλάχιστον το 51% που σας είπα πει και στα παλιά βίντεο να ξεκινήσετε να λέτε κάθε ενέργεια τι τρέφει. Αφήστε λοιπόν να πάρετε θέση. Εσείς που θέλετε να πάρετε θέση. Έτσι εδραιώνουμε μέσα μας. Με τη δράση κινείται η φυσική πραγματικότητα. Δεν γίνεται να κινήσουμε φυσική πραγματικότητα χωρίς να δράσουμε. Αλλιώς ζούμε σε άλλη πραγματικότητα που ακόμα την έχουμε γιώσει. Γι' αυτό φίλοι μου όλα αυτά τα πράγματα σας δίνω να σας ψυχώσω, να τα δείτε από πάνω, να βοηθήσετε, να δείτε, να πάρετε την ευθύνη ξανά στα χέρια σας, κοιτάξτε τι γίνεται, αποφασίστε, γυρίστε πίσω όλο αυτό το πράγμα σε εσάς, αυτοί που θέλετε να μπείτε στην τέταρτη και είστε στην τέταρτη πυκνότητα συνείδησης και διαλέξτε τι δρόμο θέλετε. Βιώστε το και ζήστε ανάλογα προς αυτή την κατεύθυνση. Και θα δείτε πως λίγο θα αποκόβεστε από τα άλλα τα πράγματα και θα βιώσετε την ανάλογη προς εσάς πορεία του ψυχικού σας μαθήματος. Αυτά είχα να σας πω. Ειρήνη σε όλους.